5 ώρα, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, για μένα, και μπορεί να ακουστεί για κάποιους γραφικό, αλλά για το μένα. Άκουσα και χθες που το πες. Είναι το πιο δύσκολο μάτς, πιο δύσκολο μάτς από, από τη στην Τούμπα. Διότι, όχι γιατί ο ΠΑΟΚ είναι κακή ομάδα και θα τον περάσουμε τρένο. Διότι αυτό είναι ένα ντέρμπι, είναι ένα μεγάλο μάτς, το οποίο πηγαίνεις, είναι 50-50, θα γίνει σφαγή του δράμαλη και όποιος το πάρει, αν τυχεί. Εδώ με τον Αστέρα υπάρχει ψηλή απέτηση ανταπόκρισης για την νίκη. Πρέπει να κάνει τον τρίτη σερή επικράτηση ΑΕΚ για να παραμείνει στο μείον 2 από τον ΠΑΟΚ πριν το μεταξύ τους παιχνίδι, ή να εκμεταλλευτεί κάποια στραβή, αν του κάτσει, που δεν μπορώ να δω τον τρόπο που θα του κάτσει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος μετά τα μάτς που πήρε και έκοψε βαθμούς στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ κύριε Σωτήρη. Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό από τότε δεν έχει καλή εικόνα, και δεν λέω μόνο με, στα μεγάλα μάτσα πως έχασε από την ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα 0-5. Δεν έχει ακόμα και, στο, και σε παιχνίδια όπως ήταν με τον Αστέρα εκτός που έφαγε 3 γκολ. Και με τον Παναθηναϊκό 5 δεν έπρεπε να βάλει πάλι. Ναι, βέβαια, αυτό πήγα να πω μόλις. Και με τον Παναθηναϊκό ήταν κακός. Δεν ήταν καλός ο Ατρόμητος. Δεν αντέχει, μωρέ, δεν αντέχει. Εντάξει, είχε και μείον 6 με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Είχε και μείον 6 με τον Παναθηναϊκό. Οπότε του το δίνω λίγο αυτό. Αλλά εμένα δεν με πείθει η εικόνα του, Κώστα. Δεν με πείθει η εικόνα του, παιδί μου. Δεν έχει, δεν αντέχει. Του πέσανε βαριά του Ατρόμητου προφανώς όλα αυτά τα μάτς μαζί. Λογικό, λογικό. Λογικό. Ναι, οπότε γι' αυτό λέω ότι αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος, είναι η καλύτερη ομάδα αντικειμενικά επαρχιακή, είναι μέσα στην πεντάδα, κατά από τον Όφη, ενώ συγγνώμη, από τον Άρη, μέσα στην εξάδα, σε ένα παιχνίδι που ήταν στην αρχή του και πριν την έναρξή του δυνατό ανάμεσα σε αυτούς και το Περιστέρι για την διεκδίκηση της εξάδας επί της ουσίας, το καθάρισε πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, πολύ δυνατά. Και με εμφατικό τρόπο εννοώ εικόνα που είχε ο Ατρόμητος. Μια ζωή με την ΑΕΚ και τη δυσκολεύει και της κάνει τη ζωή τα παιχνίδια κόλαση. Ακόμα και το 0-3 που πέρασε φέτος η ΑΕΚ από την Τρίπολη δεν ήταν τέτοια εικόνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αφού ήταν από το 48 με 10 πέφτες μετά. Στο 51, ναι, στο 51. Καλά, έπρεπε από το 46 να είναι. Έπρεπε από το 46 να είναι. Όχι, σωστά το λες. Έμεινε με 10 πέφτες και έφαγε γκολ και τελείωσε το μάτς. 0-2 τελείωσε. Ναι. Ήταν απλά να βρεθεί ένα τρίτο. Αλλά μέχρι, ήταν πολύ καλό. Μέχρι, ακριβώς, μέχρι να κάνει το 0-1 η ΑΕΚ, στο 45 μάλιστα, από την παλιά του Τζούμπερ στον Ελίασον, μέχρι να κάνει εκείνο το πρώτο γκολ η ΑΕΚ. Είχε χάσει από δώρα του Χατζησαφή δύο φορές, αλλά είχε χάσει δύο σπουδαίες ευκαιρίες. Ο Αστέρας με τον Καλτσάκη, μάλλον ένα, δεν θυμάμαι. Ο οποίο ήταν για γκολ, φάσεις για γκολ κανονικά. Αλλά δεν ήταν αυτό μόνο, είναι ότι γενικότερα είχε υποχρεώσει τη ΛΑΕΚ σε πολύ κακή εικόνα. Ήταν το δεύτερο χειρότερο μάτι της ΑΕΚ φέτος, ημίχρονο αν θέλετε για να είμαι πιο σωστός, μετά το Όφι ΑΕΚ. Από εκεί πέρα υπάρχει σε συνδυασμό με αυτά που προείπα. Το γεγονός της απουσίας δύο πολύ σημαντικών ποδοσφαιριστών να παίζει στον άξονα της μέσας γραμμής, όπως είναι ο Σιμάνσκι και ο Γιόνσον. Δυστυχώς είχε δηλωθεί πολύ καιρό πριν ο Γιόνσον για να λείψει σε αυτό το παιχνίδι. Αν το γνώριζαν προφανέστατα και θα έλειπε στο προηγούμενο. Και ταυτόχρονα τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Σιμάνσκι, που θα είναι 4 με 6 εβδομάδες. Καλά, έχουν περάσει μία μισή εκτός. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό εκεί. Σύμφωνα με την πρώτη και τις σκέψεις που έχουμε δει λίγο μέσα από την προπόνηση, αλλά ακόμα παραμένουν ερωτηματικά οι αποφάσεις. Ο Στάλκοβιτς έρχεται από τα δοκάρια δεξιά, έχει προβάδισμα όλο το με αριστερά τον Μπίγιο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μουκουντή και τον Βίντα, ίσως τον Γκάλενς. Θα δούμε, γιατί έχει στο μυαλό του να φρεσκάρει και λίγο. Οι άλλοι δύο που είπα, ο Βίντα δηλαδή με τον Γκάλενς, έχουν πάρει όλο το πακέτο μαζί. Θα μου πει πλέον είναι μία φορά την εβδομάδα τα μάτς. Δεν πάει να πει τίποτα αυτό, γιατί πριν δεν ήταν μία φορά την εβδομάδα τα μάτς και τα πήξε όλα ο Βίντα. Και ο Κάλλενς. Στα χαφ τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα, ή θα πάει με Πινέδα και Μάνταλο, έχοντας πιο εξάρι τον Πινέδα, με δεξιά τον Άμραμπατ, αριστερά τον Ελίασον, Τζούμπερ και στην κορυφή τον Μπόνσε, ή έχει δοκιμάσει την προπόνηση με δίδυμο τον Πόνσε και τον Λιβάη Γκαρσία, αριστερά τον Τζούμπερ, δεξιά τον Άμραμπατ και στα χαφ όπως προανέφερα. Τώρα δεν θα μου κάνει εμένα έκπληξη αν και εφόσον κρίνει ότι είναι σε τέτοιο βαθμό ετοιμότητας ο Γιούμπισιτς, θα το ξεκινήσει το 6 μαζί με τον Πινέδα στο 8. Δεν θα μου κάνει έκπληξη. Το έχει ξαναπαίξει θέση του 6 πάρα πολλές φορές ο Γιούμπισιτς. Έχει περισσότερο ρυθμό. Δεν αναφέρω στην εξίσωση αυτή τη στιγμή το Γαλανόπουλο, διότι
Δυστυχώς ο ρυθμός του λείπει. Είχε παίξει στο μάτσο με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Εκτός, από τότε δεν έχει παίξει. Ενώ ο Ιούμπιστης, για παράδειγμα, έχει παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι, το τελευταίο. Σαν αλλαγή μπήκε και έπαιξε κανονικά με την Δυνάμο. Θα έχει γεμάτες προπονήσεις. Η λογική, η ποδοσφαιρική λογική και ο τρόπος που χρησιμοποιεί συνήθως ο Αλμέιδα τους παίκτες που έρχονται, λέει να, μπει από το, να έρθει από τον πάγκο ο Κοράτης αμέσως. Αυτό λέει. Αλλά θυμίζω ότι όταν υπάρχει ανάγκη, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, για παράδειγμα, στη Λεωφόρο, ο Κάλενς έκανε ντεμπούτο, μπήκε κατευθείαν μέσα και έπαιξε μαζί με τον Μίτογλου, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, έχοντας μια μισή προπόνηση και καμία συμμετοχή με την Κιτίνο Μαύρη. Και δίχως προετοιμασία. Γι' αυτό το λέω, και είχε έρθει τέλη Σεπτέμβρη. Γι' αυτό το λέω ότι πριν την ολοκλήρωση, μάλλον συγγνώμη, στις 15 Σεπτέμβρη της μεταγραφικής περίοδου. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να έχουμε μια δεύτερη και τρίτη σκέψη. Θα το δούμε βέβαια, ο coach ξέρει καλύτερα. Είναι ένα μάτς, επαναλαμβάνω, το θέλει πάση θυσία η ΑΕΚ, προκειμένου να πάει με 3-3 στην Τούμπα. Να κάνει την. Να τον έχει είτε στο μείον 2 τον ΠΑΟΚ, είτε μαζί να είναι σε περίπτωση γκέλαση, είτε να τον ξεπεράσει και να μπορεί να διαχειριστεί μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα έχει και καλύτερα μαντάτα ακόμα αγωνιστικά. Φαντάζομαι ότι θα επικρατήσει σήμερα το φαβορή η Ιαπωνία του Ιράν και θα γυρίσει ο Χατζησαφή που πέρασε στα πέναλτι την προηγούμενη πριν από 3 μέρες, 4. Ο Ζήνη επιστρέφει. Έχασε χθες με τα χίλια ζόρια, αλλά έχασε 1-0 η Αγγόλα από την Νιγηρία. Και είναι ένα όνομα, ο Ζήνη, που σημειώθηκε από πολλά, από πολλές σε πολλές ατζέντες ατζέντιδων και σκάουτερ. Και περιμένουμε μόνο πλέον το Χατζησαφή να επιστρέψει. Επαναλαμβάνω, παίζει με την Ιαπωνία απόψε. Είναι το φαβορί να το πάρει το Άσιαν κάποιοι. Η Ιαπωνία, αλλά ποτέ δεν ξέρει ποδόσφαιρο είναι έτσι. Αν ο Χατζησαφή τελειώσει και έρθει, εννοείται ότι έπειτα, εφόσον είναι και μια χαρά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα αγωνιστικό, θα υπολογίζεται κανονικά για το μάτς της Τούμπας. Πάμε και στο Ιόνιο.